Εσύ ή τρυπάρι. Ο Χάρης τρυπάρι. Εγώ τρυπάρι. Για κάθε στιγμή στην ευθεία, έτσι πέρα στην ωραία ευθεία. Τι κάνει αυτή. Δεν είμαστε σαν είμαστε σε αυτοκινητάκια. Τέλεια, δες τι ώρα βιντεάκι βγάζουμε. Όπως τέλειο είναι. Καλησπέρα σας. Είμαστε σήμερα εδώ μαζί με... Θα πεις εδώ. Είμαστε εδώ μαζί με τη Σύζη Ζουρνατζή. Σωστός. Και θα κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο θα κράξουμε και θα γουστάρουμε. Κύριος Σύση, όχι εδώ, εγώ θα είμαι λίγο ήσυχος στο σημερινό βίντεο. Αχ, συγγνώμη. Αφού που παίρνει τηλέφωνο όσο κάνουμε βίντεο. Θα σχολιάζουμε σχόλια τα οποία έχει πάρει σε φωτογραφίες της από άνδρες κυρίως. Θεωρούμε δημιουργικά και περίεργα κτλ. Όπως όλες δεχόμαστε άλλωστε. Όπως όλες δεχόμαστε άλλωστε. Ξεκινάμε. Ποτέ ο Fashion μας γράφει. Μας σηκώθηκε μεσημεριάτικα. Γενικά μου αρέσει να δίνω εργασία. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εργασία. Πρωί, ναι. Μεσημέρι, βράδυ. Ωραία. Να παίρνουν δουλειά για το σπίτι, ρε παιδί μου. Πώς να σου εξηγήσω. Πρέπει να μιλάς πιο δυνατά. Πόσο πιο δυνατά. Ένα λεπτάκι λίγο να κάνουμε την ένταση. Τι έκανε. Άνοιξα τα. Τα αυτιά μου. Γενικά αυτοί οι άνθρωποι τους αρέσει να σχολιάζουν και να ασχολούνται με άλλους ανθρώπους. Πήγες πολύ τύπο από την αρχή περίπου. Ο Walter Menico λέει Banging Tight Booty Αγάπη. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί ότι πας. Σίγουρα έχει να κάνει κάτι με τον booty. Με booty έχει να κάνει. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι συγκεκριμένο. Του αρέσουν τα μπούτια μου. Booty δεν εννοεί αυτό. Booty είναι ο κόλλος. Του αρέσει ο κόλλος μου. Ωραία. Η Βίκη Μακρυγιάννη, την οποία από ό,τι ξέρω έχετε και προσωπικές σχέσεις αγάπης και εκτίμησης από ό,τι έχω μάθει. Γενικώ την έχει δει από κοντά αυτήν. Ναι, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα. Σου γράφει λοιπόν η φίλη Βίκη Μακρυγιάννη. Ευτυχώς έχει ωραίο κόλλο, φίλη, γιατί από μάπα άστο. Αλλά είδε ότι σε είπε φίλη, έτσι. Δηλαδή ναι. Και αυτή νιώθει συναισθηματικά με μένει μαζί σου. Είναι. Απλά είπε να σου κάνει ένα σχόλιο, έτσι. Υπάρχει μια φιλικότητα, μια σχέση μεταξύ του Instagram. Α, κατάλαβα, ναι, μάλιστα. Και ποια είναι η γνώμη σου για την κυρία Βίκη, καλή κοπέλα. Την καλύτερη. Τέτοια σχόλια να βλέπουμε, να μας ανεβάζουν την ηθική μας, τις κοπέλες. Ο Γιάννης Σιγ λέει, άρε εσύ, εσύ και η κολάρα σου. Α, ο Γιάννης Σιγ είναι ενδιαφέρον, είναι αυτός. Μα. Ο Γιάννης Σιγ. Δεν είναι κακός. Όχι, θα μπορούσα άνετα να βγω ραντεβού. Θα έβγαινες ραντεβού, ναι, με τον Γιάννη Σιγ. Ναι. Θέλεις να του... Γιάννη. Την αρέσκειά σου. Θα σου στείλω μήνυμα. Γιάννης. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Παύλου που λες, ναι, ο οποίος... Δεν έχει φωτογραφίες, αλλά από εδώ καταλαβαίνω ότι είναι πάνω από 50. Σίγουρα. Τα περισσότερα σχόλια που διαβάζουμε σήμερα δεν είναι απλά έτσι τυπικά σχόλια. Νομίζω ότι το Instagram πλέον είναι το καινούριο... Tinder. Μάλλον. Όχι ρε. Δεν ναι. Είναι. Εμένα δεν μου γράφουν τέτοια. Κολαράκι special λέει. Περιλαμβάνει πολλά μέσα, ναι. Είναι από όλα μέσα. Τι έχει. Τι μπορεί να έχει ένα κόλλο, ρε παιδί μου. Έχει, δεν ξέρω. Α πούμε, η πίτσα ναι, special και... έχει πιπεριά. Ναι, ελιές. Σίγουρα ντομάτα. Θα είναι μεγάλος. Μεγάλος. Στιτός. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι ένας κόλλος. Μήπως ήταν κάλεσμα, σου λέει θέλω ένα κολαράκι special. Μπορεί να ήταν και να ήταν ερωτικό κάλεσμα. Ερωτικό κάλεσμα. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Έχει ένα ενδιαφέρον μπορεί να ήταν ερωτικό αυτό. Κάλεσμα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Να το έχουμε το καλύτερο. Ο κύριος Εμίλιος, τον οποίο θα σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή, επειδή μπήκαμε σε όλα τα προφίλ για να επιβεβαιώσουμε ότι όλοι είναι όντως περίεργοι γιατί είναι πάνω από 40 χρονών. Ναι. Ο Εμίλιος έχει μία φωτογραφία στο Instagram και απάρεντη είναι η κόρη του. Γιατί ήταν πολύ περίεργο να ήταν αυτός ο Εμίλιος. Οπότε ένας τυπάς ο οποίος έχει ποστάρει μία φωτογραφία με την κόρη του, εσύ σου γράφει το εξής. Αλλά θα σου διαβάσω με το ύφος που το έγραψε, εντάξει. Ωραία. Για να πούμε έτσι full story. Για να μπω λίγο και στο mood. Πω πω, τι κολλάρι είναι αυτή. Είναι σαν λες καλώς ήρθατε, καλά να περάσετε και καλή διασκέδαση. Μάλιστα. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια έλεγε τον μπράβο. Κάτσε λίγο. Που έλεγε μπράβο, καλώς ήρθατε. Είστε ο καλύτερος. Δεν ξέρω καν πόσα χρόνια με ρίχνει. Μπράβο, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσετε και καλή διασκέδαση. Θα μπορούσε να είναι κλαμπ. Κλαμπ κολός. Κλαμπ πίτσα. Πίτσα κλαμπ. Πίτσα κλαμπ είναι. Κόλος. Το οποίο δεν πάει καθόλου με τη ροή που φανταζόταν να πάει. Η καραβοκούρη. Ο... Είναι όντως αυτή. Όχι. Όχι, αυτός. Ναι, αυτός κατάλαβα. Μεταμορφώνεται, πρέπει να το δούμε αυτό. Αυτό αυτή η τύπησα για ότι πώ σου γράφει. Κοπελιά, έχεις λίγο ζακέτα στα βυζιά σου. Είχες όντως λίγη ζακέτα στα βυζιά σου και είναι φωτογραφία. Ναι, στη συγκεκριμένη φωτογραφία είχα λίγο ζακέτα στα βυζιά. Πόσο ζακέτα είχες περίπου, δείξε μας. Τόσο ζακέτα. Τόσο ζακέτα είχες στα βυζιά σου πάνω. Λίγη είχες όντως, καλά λέει. Είχες λίγη, ναι, λέει. Έπρεπε να βάλεις λίγο παραπάνω ζακέτα. Γιατί και εγώ, α πούμε, καμιά φορά λέω βάλτε παραπάνω σώσου.
στην πίτα. Μάλλον έχει μητρικά φίλτρα. Ξέρεις γιατί, με βλέπει σαν κόρη της. Στάνταρ. Λες, για πες. Πώς είναι η μητέρα σου όταν σου λέει βάλει κάτι πάνω σου, μικριώσεις. Απλά σαν να το λέει με διαφορετικό στυλ. Ναι, το λέει εξυγχρονίζεται κιόλας και με βάση της φωτογραφίας. Σαν αντί να μου λέει μάνα μου βάλε κανένα παντελόνι, μου λέει βάλε κάτι στο πούτσο σου. Ο Άλεμς, γιατί όλοι σου σχολιάζουν έχουν περίεργα ονόματα. Ένας Γιώργος Παπαδόπουλος δεν υπάρχει, θα σου σχολιάζουν. Τι είναι όλοι αυτοί. Τι πρόσθετη κάβλα είσαι. Υπάρχουν είδη στις πρόσθετες κάβλες, είσαι κάποιο από αυτό το είδη. Δεν μπορώ να καταλάβω το συνδυασμό αυτών των δύο λέξεων, πρόσθετη κάβλα. Είναι... Γιατί υπάρχει και ανέραστη κάβλα. Ναι, είναι ας πούμε όταν ξυπνάς το πρωί και δεν έχεις τίποτα στην ευρώση, απλά είσαι καβλωμένος το πρωί, είναι η απλή κάβλα. Όταν ας πούμε είσαι σε φάση στο τσιπτζάδικο και καβλώνεις, είναι η πρόσθετη κάβλα. Άρα μάλλον θα είμαι σε αυτή την κατηγορία, είμαι στην πρόσθετη κάβλα. Είσαι στην πρόσθετη κάβλα, ναι. Μάλιστα. Έχω να δηλώσω ότι τα περισσότερα σχόλιά μου είναι κολοσχόλια. Κάντε μου και εμένα σχόλια για την κολλή μου. Εγώ δεν παίρνω σχόλια για την κολλή μου. Θα σου κάνω και τα βυζιά σου όμως. Κάντε μου σχόλια για τα βυζιά μου, αν σας αρέσουν. Ο Νίκος Πόλου. Καλή καραπουτανάρα και του λόγου σου. Είδες ούτε κόλλο και βυζιά. Απλά ήταν ένα συνολικό. Ξέρεις κάτι. Αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Μας γενικεύει όλες. Είναι καλό αυτό. Νίκο, δεν σε γνωρίζω. Δέχομαι όμως. Θα ήθελες όμως να το γνωρίσεις μετά από αυτό, φαντάζομαι. Όχι. Να. Okay. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορετικότητα. Ναι, είναι σαν να σας βάζω όλοι στο ίδιο σακί. Ακριβώς. Βέβαια, οφείλεις να. Πώς να σου το πω, να δεχτείς και το άλλο έτσι. Ότι έγραψε καλή. Οπότε σε έβαλες τις καλές. Δηλαδή σου λέει υπάρχουν πολλές καραπτανάρες, είσαι καλή. Ευχαριστώ. Από τα τσιμπούκια σάπηξαν τα χείλια σου. Στάνταρ είναι fake profile. Παιδιά, τι θα γίνει με αυτά τα fake profile. Απλά λοιπόν, σαν ενέργεια. Επειδή ξέρω ότι είσαι γυναίκα. Παίρνω και ο άγρο βλέπω εδώ πέρα, ώστε να νιώθουν όλη την εξωτερική. Δεν έχω να πω κάτι. Το Instagram δεν έχω να πω κάτι ακόμα. Δεν θα απαντήσεις, θα επιλέξεις να μην απαντήσεις. Ναι, απλά ξέρω ότι είσαι γυναίκα. Εδώ μεταξύ ξέρεις τι, το όλο point του βίντεο ήταν ότι εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Και πάντα με intrigue αυτό, ότι βλέπω κάτι τυπάδες που είναι 50 χρονών να γράφουν αυτό το πράγμα. Και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα το έλεγαν αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Να τον δεις τώρα που θα σου πει τι ωραίο καβλάκι που είσαι. Πώς τον φαντάζεσαι να στο λέει αυτό. Από μέσα του. Απλά να κοιτάει από μακριά και το σκέφτεται. Ναι. Θέλω να μου πω, βασικά. Λοιπόν, θέλω τώρα μια και επί της ευκαιρίας που είσαι εδώ, θέλω να δηλώσεις κάτι επειδή τα βλέπω και κριντζάρω πάρα πολύ. Μια μικρή παρένθεση να ανοίξουμε εδώ πέρα. Μ' αρέσουν οι παρένθεσεις. Γιατί γενικώς, ανεξαρτήτως ηλικίας, ρε παιδί μου. Ναι. Έχει υπάρξει ποτέ φορά στη ζωή σου που κάποιο να σου γράψει σχόλιο, ανεξαρτήτως ηλικίας τώρα. Ναι. Να σου γράψει σχόλιο σε φωτογραφία, είσαι πολύ καύλα μανάρι μου. Και εν τέλει να καταλήξει να κάνει κάτι με αυτόν. Όχι. Ωραία. Τι μας αποδεικνύει αυτό λοιπόν, παιδιά μου. Τα σχόλια αυτά που αφήνετε και δεν τα αφήνετε μόνο εσείς, τα αφήνετε σε πολλές ακόμα κοπέλες, δεν δουλεύουν. Δοκιμασμένα. Όσες φορές και να γράψει κάποιο ότι είναι καύλα, δεν θα σου κάτσει. Αυτό. Ειδικά αν είσαι 40 χρονών. Βασικά, θέλω λίγο να σου πω κάτι. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Αυτό το ρίσκο δεν είναι σκύλο να συνεχίσουμε. Μαλακίες σας λέει, γράψτε μου κάπου. Το Instagram είναι ένας τρόπος να εκτονώνονται. Τι θα μπορούσα να κάνεις τώρα. Θα μπορούσε να πεις. Σου γράφει τώρα ο Τσολάκος Σπύρος, μαλάκα μου είσαι μούναρος. Γυρνάς και του λες εσύ, Τσολάκος Σπύρα, Τσολάκος Σπύρος, δεν θα σου κάτσω. Εκείνη τη στιγμή είναι στιγμή συνειδητοποίηση του Τσολάκ Σπύρου, δεν χρειάζεται να γράψει ένα σχόλιο. Αλλά όντως δεν είναι, σκέψου το λίγο, δεν είναι πολύ περίεργο ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί που το γράφουν αυτό και σε κανέναν δεν πετυχαίνει. Δηλαδή να πεις ότι έγραφες 10 σχόλια και πετύχαινε το ένα, να πεις άντε να βρεις λίγη λογική. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει κοπέλα που θα πει α, αυτός μου γράψει με κάβλα, θα του κάτσω. Απλά αυτό που νιώθουν αυτό γράφουν εκείνη τη στιγμή. Το σκέφτομαι να το γράφουμε με το πουλί στο κέρι. Ήταν έτσι. Αχ, κάβλα μου. Αφού σου είπα πριν. Γιατί κάνω τους ανάπαδα, έτσι ήταν. Δουλειά. Δίνω δουλειά για το σπίτι. Και εμάς μας έδινε δασκάλα μας. Είμαι teacher. Είσαι δασκάλα, μπράβο. Τι καβλάκι που είσαι στη μηχανή μωρό, προφανώς αναφέρεται μια φωτογραφία που είσαι μηχανή. Λουδάκι. Μαύρη καρδιά. Εκεί είναι που άρχισε να στεναχωριέται λίγο, μετά ξανάρχισε τις κόμπινες. Είναι ο ίδιος που σου γράψε την καβλάρι που κορμάκι που έχεις μωράκι μου. Υπάρχει ένα φλερτ εδώ πέρα. Σίγουρα υπάρχει φλερτ. Υπάρχει φλερτ. Και από μεριά σου. Από μεριά μου όχι. Εσύ τον αποκαλείς μωράκι μου. Όχι. Καρδούλα μου. Καρδούλα μου. Κόψε τα πολλά παπάκια. Παπάκια γράφει, όντως. Κοίτα τι έπαθε το στόμα σου. Καταρχάς, όντως να χρειάζεται την πάπια για να τη φας, πρέπει να την ψήσεις και να τη βγάλεις το τέτοιο. Άμα τη φας, όπως είναι ζωντανή, όντως μπορεί να πάθει κάποιος. Και εγώ είχα να το δοκιμάσει. Δεν εννοεί αυτό, ξέρεις τι εννοεί. Τι εννοεί. Ναι, τα τσιμπούκια εννοεί. Ναι. Δεν έχω φάει ποτέ πάπια.
Δεν πειράζει. Δεν φαίνονται τελικά οι ζάρες στην κοιλιά. Αχαχα, είσαι τραγική, καρδούλα. Όπου και καρδούλα όμως. Ήμουν κι εγώ μπροστά σε αυτή τη φωτογραφία. Έτρωγα αγέροχα το μπέργκερ μου μέχρι που έστησε σκόλο και κόντεψα να πνιγώ από τα γέλια. Στο γκρ μαλάκα. Έχει και παιδάκι. Μην κάνουμε χορηγίες. Α, στο ανώνυμο μπεργκεράδικο ρε μαλάκα. Έχει και παιδάκια. Λυπήσω αυτά. Λοιπόν, είναι η κοπέλα που προαναφέρθηκε. Η κοπέλα που σου είδα από κοντά. Μάλιστα. Βεβαίως. Αυτό το σχόλιο, γιατί δεν μπορείς να το κάνεις εκείνη τη στιγμή. Βρήκες τη φωτογραφία. Βασικά, με βρήκες. Άρα ήδη με γνώριζες. Άρα ήδη την γνώριζες. Άρα με ξέρεις. Άρα την ξέρεις. Δεν είναι πιο πολύ ένταση. Είχες το θάρρος να γράψεις μήνυμα και δεν είχες το θάρρος να μου το πεις. Τέτα τέτ. Ανέβασε λίγο τις φωνές. Τέτα τέτ. Τέτα τέτ. Αυτό έχω μόνο να πω. Όπως τα λέει. Κάτσε να πω και εγώ το δύο στο όλο αυτό. Πρέπει να είμαστε λίγο παπαρτσικοί, λίγο θεατρικοί. Συνεχίζουμε το βίντεο μας με άλλο look και στυλ πλέον. Αλλά δεν μπορούμε να είναι λίγο σπίτι γάμου. Μόνο στυλ. Καλά, Μαρμαργολόνα μας λέει ο Γεροντόπουλος Σιάκοβος. Και φαίνεται και λίγο μεγάλος η αλήθεια είναι. Τα έχει ζήσει τα χρόνια του. Από Μαρμαργολόνες ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι στην εποχή του η Μαρμαργολόνα ήταν κάτι υπερπολυτελής. Οπότε με θεωρεί πολυτέλεια. Και είναι και μας. Δεν σε θέλει μόνο για τον εαυτό του. Μπορεί να σε μοιραστεί. Είναι δεκτικός. Μας. Άρα δεν είναι ζηλιάρης. Δεν είναι ζηλιάρης. Μ' αρέσουν οι άλλες που δεν είναι ζηλιάριδες. Θα σε προτιμήσω. Ωραία, Γεροντόπουλε Ιάκωβε. Όνομα και πράγμα, Γεροντόπουλος. Λοιπόν, βρήκα μόλις καινούργιο και τέλειο πράγμα. Ανεβάσαμε πριν μια φωτογραφία με τη Σύση. Για διαφημιστικούς λόγους. Για διαφημιστικούς brand ambassador σκοπούς. Και πήρα πολλά σχόλια από εσάς. Οπότε τώρα θα μπει στη διαδικασία να χλεβάσεις τους φανς μου. Λοιπόν, ο Χάρης ο μπαμπάς μάγκες. Κουτανάκια, πα-πα-πα, μία-μία, όλες μαζί όπως μπορεί να φανταστεί κανείς. Κάνεις παρτούζες. Καμιά φορά, όταν βαριέμαι. Αυτό εννοεί. Και τη σχέση είχε με τη φωτογραφία. Ρε, πού τα βρίσκεις τέτοια μουνιά. Έχεις δει τη συλλογή μου από μουνιά. Μα την έχω μέσα στο σιρτάρι. Όταν οι άλλοι δεν μου τα λέγανε, λάτε στο κόβο και το βάζω μετά. Κοίτα, κοίτα. Τέλεια μουνιά. Γιατί την έχω δει σε τσόντα. Αχ, παιδιά. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω αυτή την τζόντα, τέλος πάντων. Πολύ συζητιέται. Μπορεί να μην λέγεσαι, μπορεί να λέγεσαι. Όχι, για μένα λέει. Χωρίς παρεξήγηση είναι πόρνο star. Sorry για τη λέξη. Όταν είσαι 13 και θες να γράψεις κάτι που ξεφεύγει λίγο από τα όρια που σου επέτρεψε η μάνα σου. Για πες. Μαζί την έβλεπα την τζόντα. Μαζί την έβλεπα την τζόντα. Μαζί πάρε. Μαζί πάρε στι μαλακίε. Σαν του σιώτε. Δυο. Ο ένα του άλλου. Σταυρωτά. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο πιο σοβαρά. Είμαι λίγο μεγαλύτερη από εσά και από σένα. Και από μένα. Πόσο είσαι, θα τα πεις στο φακό. Πόσο μοιάζω. Για να σου απαντήσουν, θα το δεις μετά από μέρες. Είμαι 27. Λοιπόν, μόλις τα άρχισα πριν 2 εβδομάδες. Α, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, περιμένω τα δώρα σας. Έχουμε ένα δωράκι για σένα. Τέλειο. Λοιπόν, θέλω λίγο να μιλήσω και νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι όλου του βίντεο. Θέλω να μιλήσω για τον κομπλεξισμό που υπάρχει στην κοινωνία μας. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι για να μπουν στη διαδικασία να σχολιάζουν αρνητικά, είτε αρνητικά μάλλον, είτε θετικά. Σέβομαι το γεγονός ότι ο κόσμος είναι αυτός που ανεβάζει, αλλά αυτός που κατεβάζει. Υπάρχουν όμως και όρια στο να σχολιάζεις κάποιους ανθρώπους και ειδικά αν δεν τους γνωρίζεις και αν δεν τους έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Το να βγάζεις το κόμπλεξ και την κατωτερότητά σου, όχι του, ένα κακό σχόλιο χωρίς να έχεις το θάρρος, αν τον ξέρεις, να το πεις στα ίσια. Δεν ξέρω που θέλω να καταλήξω. Εγώ δεν ξέρω απλά, έχω χαθεί. Το νόημα της ζωής βρίσκεται αλλού. Όχι στα like. Πού βρίσκεται εσύ? Όχι στα views. Πες και εσύ, Σύση. Ήθελα να πάω αυτήν την ατάκα από τη στιγμή που σου είπα για το βίντεο. Πες και εσύ, Σύση. Το συμπέρασμα της όλης αυτής της ξεσπάσματός μου είναι ότι έχουμε και έχετε να ασχοληθείτε με πολύ πιο επικοδομητικά πράγματα στη ζωή σας από το να ασχολείστε με τη ζωή των άλλων. That's it. Ασχοληθείτε με πράγματα που σας αρέσουν και όχι με
πράγματα που ασχολούνται οι άλλοι άνθρωποι. Άμα τους αρέσει η Νικόλ. Είναι για τον Μπούτσο ή για τον Κόνο. Pizza Club. Special. Special Pizza Club. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Λείπει και να τύχει. Άμα σου άρεσε, βασικά πριν άμα σου άρεσε, πάνε στο description να βρει το Instagram τη Σύση να πατήσει follow και να τη γράψει και εσύ όμορφα σχόλια σαν αυτά που διαβάσαμε σήμερα. Ή και όχι, μπορεί να τη γράψει άλλα σχόλια, μην γράψει σαν αυτά που διαβάσαμε σήμερα, γιατί θα σου κορυδέψουμε πάλι. I love my haters. Οπότε βρες το Instagram κάτω, στο description. Α, μπες και στο δικό μου Instagram, κάνει και σε μένα follow, μην είσαι για το πίσω. Μην είστε μονόδουλοι, κάντε και σε μένα follow, όχι μόνο στη Σύση. Μόνο κόλο. Και εγώ έχω κόλο. Όλοι έχουμε κόλο. Είδες. Αυτά, like, comment, subscribe, yow.